Χαίρετε αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή και σήμερα με την βοήθεια του Θεού θα μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Κυριακή πρώτη των νηστιών. Ουκέτι των ασεβών ερετικών ιος φρύς έρετε. η γάρ του Θεού δύναμης την Ορθοδοξίαν εκράτηνε. Έπαψε πλέον η έπαρση των ερετικών ασεβών. Η δύναμη του Θεού στερέωσε και δυνάμωσε την Ορθοδοξία. Με τα χαρμόσυνα αυτά τροπάρια και την θριαμβευτική λιτανία γύρω από τους ναούς, η Ορθοδοξία πανηγυρίζει την νίκη της κατά των ερέσεων. Αφορμή έδωσε η περίοδος της οικονομαχίας, η οποία ξεκίνησε στα χρόνια του βασιλέως Λέοντο του Τρίτου του Ισαύρου και έληξε επί της αυτοκράτηρας Θεοδόρας της Αυγούστας. Στα χρόνια αυτά, οι ιεράρχες, κληρικοί και μοναχοί, οι οποίοι αντέδρασαν στα ασεβή διατάγματα αιρετικών βασιλέων, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και θανατώθηκαν. Αυτοί οι αιρετικοί βασιλείς είχαν δώσει διάταγμα να μην προσκυνείται καμία εικόνα, διότι εθεωρούντο σύμφωνα με αυτούς είδωλα οι εικόνες. Ενώ οι εικόνες, αγαπητοί αδελφοί, είναι μέρος της ιεράς μας παράδοσης, είναι τα βιβλία των αγραμμάτων, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, και την πρώτη εικόνα την έφτιαξε ο ίδιος ο Χριστός μας υπήρχε στην έδεσα της Συρίας κάποιος τοπάρχης ο οποίος ονομαζόταν Άβγαρος και αυτός έπασε από κάποια ασθένεια. Αυτός ο Άβγαρος είχε ακούσει περί των θαυμάτων του Κυρίου και έστειλε απεσταλμένους στην Ιερουσαλήμ για να φέρουν τον Χριστό στην Συρία να τον θεραπεύσει. Ο Χριστός μας όμως επειδή δεν μπορούσε να αφήσει την Ιερουσαλήμ γιατί είχε το κήρυγμα, τα θαύματα και είχε αναφέρει εις πέρας το έργο της θεία Οικονομίας, πήρε μία πετσέτα, σκούπισε με αυτήν το πρόσωπό του, την έδωσε στον Απόστολο Ανανία και ο Απόστολος Ανανίας πήρε αυτήν την πετσέτα, την πήγε στον Άβγαρο και μόλις την είδε ο Άβγαρος θεραπεύθηκε. Και έπειτα ο Άβγαρος την τοποθέτησε σε ειδική κορνίζα την πετσέτα αυτή και την έβαλε πάνω από την πύλη της πόλεως και ζήτησε από όλο το λαό να την τιμούν αυτήν την εικόνα. Όπως επίσης έχουμε και το μανδύλιο της Βερονίκης. Η Βερονίκη η αιμορροούσα η οποία θεραπεύτηκε όταν ακούμπησε την άκρη από το ημάτιο του Χριστού, την Μεγάλη Παρασκευή με ένα μανδύλι λευκό, όταν περνούσε ο Χριστός με το σταυρό στον ώμο προς τον Γολγοθά, σκούπισε το πρόσωπό του με το αυτό η Βερονίκη και η μορφή του Κυρίου μας αποτυπώθηκε πάνω του και το οποίο μανδύλιο οι χριστιανοί το προσκυνούσαν και το τιμούσαν. Προσκυνώντας λοιπόν τις εικόνες δεν προσκυνούμε τα ξύλα ή το χαρτί ή από οτιδήποτε άλλο είναι κατασκευασμένη η εικόνα αλλά η τιμή της εικόνος λέει ο Μέγας Βασίλειος επί το πρωτότυπον διαβαίνει όταν κάποιος ασπάζεται την εικόνα του Χριστού, προσκυνεί τον ίδιο τον Χριστό εκείνη την ώρα, ομοίως και της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Την Θεοτόκο την προσκυνούμε τιμητικά, ως μητέρα του Θεού, ομοίως και τους Αγίους μας, ως φίλους του Θεού. Η απόλυτη προσκύνηση και η απόλυτη λατρεία ανήκει στον Τριαδικό Θεό μας. Πάρα πολλές εικόνες εκείνη την εποχή καταστράφηκαν, παραδόθηκαν στην πυρά, άλλες θαύτηκαν στη γη και άλλες εικόνες διασώθηκαν θαυματουργικά, όπως το εικόνισμα της Παναγίας της Πορταΐτισσας στο Άγιο Όρος, το οποίο ήλθε από τη Μικρά Ασία στο Άγιο Όρος, εκεί η γυναίκα που την είχε την εικόνα αυτή την έβαλε επάνω στην θάλασσα και λέει στην «Παναγία, Παναγία μου, εσύ έχεις την δύναμη να σώσεις την εικόνα σου και η εικόνα θαυματουργικά ξεκίνησε να επιπλέει επάνω στα κύματα και έφτασε στο Άγιο Νόρος. Και ο γιος της γυναίκας αυτής αργότερα έψαξε την εικόνα, την βρήκε και έγινε μοναχός. Τότε ήταν που ο Θεός ανέδειξε μεγάλους αγωνιστές οι οποίοι με σθένος υποστήριξαν την Ορθόδοξη πίστη όπως ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου του απέκοψαν το δεξί χέρι, τον συκοφάντησαν στο χαλίφι της Δαμασκού στον οποίον εργαζόταν ο Άγιος, ότι δήθεν ο Ιωάννης είναι κατάσκοπος. Αυτό το έκαναν οι εχθροί του, οι οικονομάχοι. Ήθελαν να βρουν μία αφορμή να τον τιμωρήσει ο χαλίφης τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, για να μην μπορεί πλέον να γράφει κηρύγματα και επιστολές υπέρ των εικόνων. Κατηγορήθηκε λοιπόν για κατασκοπία, του απέκοψαν το χέρι και η Θεοτόκος του το απεκατέστησε θαυματουργικά και πάνω στην εικόνα η ανάμνηση του θαύματος τοποθέτησε ο Άγιος ένα χρυσό χέρι. Γι' αυτό και η εικόνα ονομάστηκε Παναγία η Τριχερούσα. Επίσης, άλλοι Άγιοι ομολογητές της πίστεως που στήριξαν τους χριστιανούς στα χρόνια της οικονομαχίας ήταν ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης και ο αδελφός του Νικόλαος, οι Όσιοι Θεοφάνης και Θεόδωρος οι Γραπτοί, οι οποίοι ονομάστηκαν Γραπτοί επειδή τους έγραψαν στο πρόσωπο, επάνω στο μέτωπο με πυρωμένο σίδερο, ο βασιλεύς για να τους ατιμάσει και να τους εξευτελήσει οι Άγιοι Ιεράρχες Γερμανός Κωνσταντινουπόλεος, Νικηφόρος ο Ομολογητής, Μεθόδιος Επίσκοπος Πατάρων και πολλοί άλλοι, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στην Συνοδική Απόφαση του Θριάμβου της Ορθοδοξίας, στο Συνοδικό δηλαδή της Ορθοδοξίας. Όταν πέθανε ο τελευταίος οικονομάχος βασιλέας ο Θεόφιλος, επειδή ο διάδοχός του ο Μιχαήλο Τρίτος ήταν μόλις τεσσάρων ετών, ανέλαβε την αντιβασιλεία η ευσεβής Θεοδόρα η Αυγούστα, η οποία προέβη αμέσω στην αποκατάσταση της τιμής των ιερών εικόνων και στην επιστροφή όλων των εξορίστων ομολογητών της Ορθοδοξίας. Έτσι τον Μάρτιο του 843, μετά τον αναθεματισμό των ερετικών και την επικύρωση των αποφάσεων της 7 η Οικουμενικής Συνόδου συγκεντρώθηκαν την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής του έτους 843 σε μια μεγάλη λιτανία και στην επίσημη πλέον αναστήλωση των Ιερών Εικόνων. Η εορτή αυτή από τότε καθιερώθηκε να τελείται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η εορτή αυτή έχει γίνει το σύμβολο του θριάμβου της Ορθοδοξίας επί όλων των αιρέσεων. Και στην συνέχεια ερχόμαστε στην περικοπή μας κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1 στίχη 44 έως 52 Το καιρό εκείνο η θέλησεν ο Ιησούς εξελθήν εις την Γαλιλαίαν και ευρίσκει Φίλιππον και λέγει αυτό ακολούθημι. Ήν δε ο Φίλιππος από Βιθσαϊδά εκ της Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππο τον Αθαναήλ και λέγει αυτό. Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν. Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. Και είπεν αυτό Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ, δίνατε τι αγαθόν είναι» Λέγει αυτό Φίλιππος, έρχου και είδε. Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς Αυτόν και λέγει περί Αυτού. Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη. Λέγει αυτό Ναθαναήλ, πόθεν με γινώσκεις, απεκρίθη η Ιησούς και είπεν αυτό, «Προτού σε φίλιπον φωνή όντα υπό την ησικήν είδον σε». Απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτό, «Ραβή, σι ή ο Υιός του Θεού, σι ή ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη η Ιησούς και είπεν αυτό, «Οτι είπον σι, είδον σε απεκριθη ναθαναηλ και λεγει αυτο ραβη σι ο υιος του θεου σι ο βασιλευς του ισραηλ απεκριθη η ιησους και ειπεν αυτο οτι ειπον σι ειδον σε υποκατω της σικής πιστεύεις, μίζον του τον όψη και λέγει αυτό «Αμήν αμήν λέγω ημίν, απάρτη όψεστε των ουρανών ανεωγότα και τους αγγέλους του Θεού, αναβαίνοντα και καταβαίνοντα επί των ιών του ανθρώπου». Όπως είναι γνωστό, αγαπητοί φίλοι, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είχε μαζί του κατά το διάστημα της δημοσίας δράσεώς του δώδεκα πιστούς μαθητές τους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι τον παρακολουθούσαν παντού και άκουγαν όλες τις διδασκαλίες του και έβλεπαν όλα τα εξαίσια θαύματά του. Στο Ευαγγέλιο της σημερινής Κυριακής της Ορθοδοξίας, ο θείος Ευαγγελιστής Ιωάννης εξιστορεί την πρώτη γνωριμία μερικών από τους δώδεκα μαθητές με τον Κύριο. Κάποια μέρα ο Κύριος αποφάσισε να αναχωρήσει από εκεί που ήταν και να μεταβεί στην Γαλιλαία. Συναντά τότε τον Φίλιππο, ο οποίος καταγόταν από την Βιθσαϊδά της Γαλιλαίας, από το χωριό των Αγίων Αποστόλων Ανδρέα και Πέτρου. Και λέει ο Χριστός στον Φίλιππο, «Ακολούθησέ με εδώ που πρόκειται τώρα να πάω». Ο Φίλιππος όχι μόνο να ακούει με τα χαρά στην πρόσκληση που του απευθύνει ο διδάσκαλος, αλλά σπέβδει αμέσω και βρίσκει τον φίλο του, τον Αθαναήλ, και γεμάτος ενθουσιασμό του λέγει «Βρήκαμε εκείνον για τον οποίον έγραψε ο Μωυσής στον νόμο στα θεόπνευστα βιβλία του και προανήγγυλαν οι προφήτες ότι θα έλθει. Είναι ο Ιησούς από την Ναζαρέτ, ο Υιός του Ιωσήφ, ο Ναθαναήλ όμως δυσπίστησε. «Είναι δυνατόν», λέει στον Φίλιππο, «από την Ναζαρέτ, το μικρό και άσημο αυτό χωριό, να προέλθει κάτι καλό». Ο Φίλιππος τότε, αντί να αρχίσει τις συστάσεις και τις περισσότερες πληροφορίες, του λέγει «Αν αμφιβάλλεις σε αυτό που σου λέω, έρχου και είδε. Έλα να τον δεις με τα μάτια σου και τότε θα πιστείς». Μαζί λοιπόν τώρα Φίλιππος και Ναθαναήλ έρχονται προς τον Ιησού. Όταν είδε ο Ιησούς τον Ναθαναήλ να έρχεται προς Αυτόν, λέγει για Αυτόν στους άλλους όσοι ήταν κοντά Του, «Ειδού, ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, στον οποίον δεν υπάρχει δόλος και πονηρία, αλλά ποθεί να βρει την αλήθεια». Άκουσε ο Ναθαναήλ, αυτά που είπε για αυτόν ο Κύριος και με απορία τον ρωτά. «Από πού με γνωρίζεις και δίνεις τέτοια μαρτυρία για μένα» Ο Κύριος του απαντά «Προτού να σε βρει ο Φίλιππος και να σου μιλήσει για μένα, όταν ήσουν κάτω από την σικιά και προσευχώσουν, χωρίς να σε βλέπει κανένας άνθρωπος, εγώ με το θεϊκό μου μάτι σε είδα». Με έκπληξη και απορία αλλά και με κάποιο φόβο ακούει τους λόγους αυτού του Κυρίου ο Ναθαναήλ, βλέπει και ακούει ο ίδιος περισσότερα από όσα του είχε πει προηγουμένως ο Φίλιππος για τον Κύριο και δεν διστάζει λοιπόν να προχωρήσει σε σπουδαία ομολογία. Ραβί του λέγει «Διδάσκαλε, πράγματι εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Ο Κύριος τότε του απαντά επειδή σου είπα ότι σε είδα κάτω από την σικιά, γι' αυτό με πιστεύεις. Κι όμως, θα δεις μεγαλύτερα και πιο θαυμαστά από αυτά που είδες έως τώρα. Και απευθυνόμενος ο Χριστός, προς όσους ήσαν εκεί μαζί με τον Αθαναήλ, λέγει «Σας βεβαιώνω αληθινά ότι από την ώρα που άνοιξε ο ουρανός κατά την βάπτισή μου, θα τον βλέπετε και εσείς ανοιχτό» θα βλέπετε τα πολυάριθμα καταπληκτικά θαύματά μου, τα οποία με την Θεία Παντοδυναμία μου θα πραγματοποιώ. Θα βλέπετε ακόμη και τους Αγγέλους του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν για να εκτελούν το θέλημά μου και να υπηρετούν την Εκκλησία μου και να συντελούν στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων όσων θα πιστέψουν σε εμένα. Και πράγματι, αγαπητοί φίλοι, από τότε άνοιξαν οι ουρανοί και κατέβηκε στην Εκκλησία του Χριστού η ακαταγόνιστη δύναμή Του, χάρη στην οποία η Εκκλησία κατανίκησε τους διώκτες της και θριάμβευσε. Όλοι αυτοί οι διώκτες, οι ειδωλολάτρες, οι ερετικοί, οι άθεοι, όλοι αυτοί που πολεμούν την Εκκλησία, δεν θα καταφέρουν να την νικήσουν ποτέ. Γιατί είπε ο Χριστός στον Απόστολο Πέτρο όταν ρώτησε ο Χριστός στους Αποστόλους «Ποιος λένε ότι είμαι οι άνθρωποι» Άλλοι είπαν ότι είσαι ο Μωυσής Άλλοι είπαν ότι είσαι ο Ηλίας έλεγαν οι Απόστολοι και ο Πέτρος του απαντάει «Είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού» Και ο Χριστός είπε στον Απόστολο Πέτρο «Είσαι μακάριος Σίμωνα Ιέ του Ιωνά» διότι αυτά που είπες στην ομολογία σου δεν σου τα απεκάλυψε σάρξ και αίμα, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Γι' αυτό του λέγει επάνω σε αυτή την πέτρα, δηλαδή στην πέτρα της πίστεως και της ορθής ομολογίας, θα στερεώσω την εκκλησία μου, την οποία οι πύλες του Άδου δεν θα μπορέσουν να την νικήσουν και θα σου δώσω, του λέει, τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών» και βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν θα νικηθεί ποτέ. Πάντοτε θα υπάρχει επί της γης η Εκκλησία και τι εννοούμε Εκκλησία. Εκκλησία κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή είναι εκεί όπου υπάρχει και ορθοδομείται ο λόγος της του Ευαγγελίου. Άνοιξαν οι ουρανοί και ξεχύθηκαν από αυτούς η χάρη και η αγάπη του ουρανίου πατρός προς τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας. Άνοιξαν οι ουρανοί και παρέχεται η άφεση στους αμαρτωλούς που μετανοούν. Άνοιξαν οι ουρανοί και οι προσευχές μας με την αρχιερατική μεσητεία του Κυρίου φθάνουν μέχρι τον θρόνο του Θεού και γίνονται εισακουστές. Και κατεβαίνουν από τον ουρανό οι ευεργεσίες και οι δωρεές του Θεού προς τους ανθρώπους. Ας προσπαθήσουμε και εμείς να είμαστε γνήσιοι και ειλικρινείς μαθητές και ακόλουθοι του Κυρίου μας, όπως ο Φίλιππος και ο Αναθαναήλ, για να έρχονται και σε εμάς από τον ουρανό οι χάριτες και οι ευλογίες του Θεού. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά έτη πολλά και πανεφρόσινα για την Αγία και Μεγάλη Εορτή της Ορθοδοξίας μας και ο Θεός μας να σας ευλογεί και να σας αγιάζει πάντοτε.